Γεια σας, είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Στην Ελλάδα έφτασαν ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο μήκος και το χάλκινο στο επικοντό, αντίστοιχα στο Παγκόσμιο Ποδάθλημα Κλειστού Στίβου της Γλασκόβης. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος τους υποδέχθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑ, Σοφία Σακοράφα, αλλά και απλός κόσμος που ήθελε να τους συγχαρεί. Στο ποδόσφαιρο για την ερχόμενη Κυριακή είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα των play-off. Έγινε χθες η κλήρωση από την οποία βγήκαν δύο ντέρμπι αιωνίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Άρης και Λαμία ΑΕΚ. Στην Αγγλία, σαν σύμφωνας, πέρασε η Arsenal από την έδρα της Ουραγού, Sheffield με το εμφατικό 6-0. Έτσι, οι κανονιέριδες συνεχίζουν την καταδίωξη της κορυφής και βρίσκονται στο μείον 2 από την πρωτοπόρο Liverpool και στο μείον 1 από τη δεύτερη City. Στο μπάσκετ, εντυπωσιακός Ολυμπιακός έκανε περίπατο και στρέφει το βλέμμα του στο παιχνίδι με την Βίρτους την Πέμπτη στο ΣΕΦ. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν εκτός έδρας με 85-67 του Περιστερίου σε ένα παιχνίδι που έλεγξαν από την αρχή ως το τέλος. Ανησυχία στον Πειραιά με τον τραυματισμό του Walkup μετά από άτσαλη πτώση. Πάμε τώρα να δούμε τι ξεχωρίζει από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε τους πρώτους επαναληπτικούς αγώνες για την φάση των 16 του Champions League. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.